Ένας καλός Σαμαρίτης, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, σταμάτησε για ένα λεπτό με το αυτοκίνητό του, τάισε μερικά αδέσποτα που βρίσκονταν στο σημείο και έφυγε. Ο άνθρωπος αυτός, που δεν κατάγεται καν από την περιοχή, απλά έτυχε να βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη για δουλειά, μίλησε στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης για την κίνησή του αυτή και για τη βοήθεια που δίνει όποτε μπορεί σε αδέσποτα ζώα. Πάρκαρε το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, έβγαλε μία κονσέρβα από το αυτοκίνητο και τάισε τρία αδέσποτα που τριγύριζαν στο κέντρο. Χωρίς να το έχουμε υπολογίσει, γίναμε μάρτυρες μίας κίνησης ανθρωπιάς που έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, ώστε να ζητήσουμε από τον άνθρωπο αυτό να μιλήσει στην κάμερα και να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Παρκάρατε το αμάξι κάτω από τα φανάρια εδώ στο κέντρο και βγάλατε μια κονσέρβα ουσιαστικά για να ταΐσετε τα αδέσποτα. Το κάνω πολύ τακτικά αυτό. Έχω κονσέρβες στο αυτοκίνητο και όπου βρίσκω αδέσποτα τα ταΐζω. Αρχικά είχε ενδιασμούς. Αυτό είναι κάτι που κάνω εδώ και χρόνια χωρίς να το σκεφτώ, μας είπε. Δεν τάισε ποτέ κανένα αδέσποτο μπροστά σε μια κάμερα ή σε άλλους μάρτυρες. Το έκανε απλά γιατί το ένιωθε, γιατί αγαπά τα ζώα και θέλει να τα βοηθά. Ειδικά αυτά που είναι αδέσποτα. Πώς το πήρατε απόφαση αυτό, πώς το ξεκινήσατε? Έχει πολλά χρόνια. Αγαπάω τα ζώα γιατί, και ειδικά τα σκυλιά, γιατί είναι ανιδιοτελής η αγάπη τους. Δεν ζητάνε τίποτα ποτέ. Που προβληματιστήκαμε και σκεφτήκαμε πόσο καλύτερα θα ήταν πολλά πράγματα γύρω μας αν όλοι κάναμε μικρές ή μεγάλες κινήσεις, βοηθώντας κάποιον άνθρωπο ή κάποιο ζώο που το έχει ανάγκη. Είπατε προηγουμένως ότι δεν είστε από εδώ. Αυτό το κάνετε όπου βρεθείτε? Ναι, παντού. Έχω στο αυτοκίνητο κονσέρβες πάντα. Και ικανοποίηση από αυτό μόνο ηθική? Όχι, δεν υπάρχει ούτε ηθική ικανοποίηση. Τα συμπαθώ έτσι. Τους βλέπω, τα ταΐζω, φεύγω. Σαν φάρσα έμοιαζε η είδηση που στις 4 Ιανουαρίου του 2013 είχε κυκλοφορήσει σχεδόν αστραπιαία στο διαδίκτυο και έγραφαν τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα «Πέθανε ο Νίκος Σαμαράς». Τότε κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που διάβαζε, ωστόσο ήταν μια τραγική αλήθεια. Ο κορυφαίος αθλητής του βόλεϊ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και σήμερα, έναν χρόνο μετά, δύο κλειστά γυμναστήρια φέρουν το όνομά του, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι αθλητές συνεχίζουν να εμπνέονται από τη ζωή και το έργο του, υπηρετώντας όπως και αυτός τον αθλητισμό. Σαν φάρσα έμοιαζε η είδηση που στις 4 Ιανουαρίου του 2013 είχε κυκλοφορήσει σχεδόν αστραπιαία στο διαδίκτυο. Αναρτήσεις και ρεπορτάζ έγραφαν τότε «Πέθανε ο Νίκος Σαμαράς», όμως κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που διάβαζε. Δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Ο κορυφαίος αθλητής του βόλεϊ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Ο Νίκος Σαμαράς ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Λίμνο, από όπου κατάγεται η σύζυγός του. Μαζί ζούσαν μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, χωρίς όμως ο Σαμ να έχει χάσει το πάθος του για το βόλεϊ. Οι Λιμνοί περηφανεύονται πλέον ότι έμαθαν βόλεϊ από τον Νίκο Σαμαρά ή αλλιώς από τον Σαμ ή τον αετό των γηπέδων, και το απέδειξαν καταφέρνοντας το Μάρτιο του 2013 να ανέβουν στην Α2 κατηγορία. Η τοπική ομάδα βόλεϊ του νησιού οφείλει την επιτυχία της στα φώτα που πήρε από τον Νίκο Σαμαρά, τον άνθρωπο που ξεκίνησε από την Ορεστιάδα και με εισιτήριο το πάθος του για τον αθλητισμό κατάφερε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες βολεϊμπολίστες όλων των εποχών. Ο Νίκος Σαμαράς, που πέθανε σε ηλικία μόλις 42 ετών, ασχολήθηκε με το βόλεϊ από πολύ νεαρή ηλικία στην Ορεστιάδα. Στο γήπεδο του Βορείου Εύρου είχε κάνει τα πρώτα του